Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρία Αντιπρόεδρε Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, κύριε Γενική Γραμματέα της Ένωσης Μυρναίων, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων, αγαπητοί μας φίλοι. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας στην απόψινή μας εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στα 90 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το ΚΕΜΙΠΟ όμως σήμερα νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί θα απονείμει τρεις τιμητικές διακρίσεις σε ανθρώπους που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ενηλίκων που προκηρύξαμε με θέμα τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής και τα 90 χρόνια μνήμης της. Κοντά σε αυτούς όμως, τους τρεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους άλλους 10 που συμμετείχαν με τα έργα τους, αλλά δεν έτυχαν κάποιας διάκρισης. Το ΚΕΜΙΠΟ για πρώτη φορά διοργάνωσε λογοτεχνικό διαγωνισμό και θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά, αν λάβουμε υπόψη ότι είχαμε 13 συμμετοχές. 13 συμμετοχές που αγκαλιάζουν σχεδόν όλη την Ελλάδα. Μας στείλανε από την Κύπρο, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη, τη Σύρο. Όλα αυτά είναι δείγμα της αναγνώρισης που έχει το ΚΕΜΙΠΟ στα πολιτιστικά δρόμενα της πατρίδας μας. Προτού δώσω το λόγο στην Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και να σας τους παρουσιάσω. Είναι ο κύριος Χάρης Αμπουτζάκης, η κυρία Καλλιόπη Στεργιάδου, ο κύριος Γιάννης Βλαχούρης, η κυρία Μυρτώ Τσαούση και η κυρία Ζαχαρούλα Καραβά. Η κυρία Σοφία Σγουράκη θα μας απαγγείλει, θα μας διαβάσει κείμενα από τα βραβευθέντα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Το λόγο τον έχει η Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Έκανε κάποιες συστάσεις της Επιτροπής του κ. Χριστοδούλου. Επιτρέψτε μου να τις κάνω λίγο αναλυτικότερα και για να καταλάβει κανείς για το κάποιο βάρος που έχουν τα μέλη της συλλόγης. Λέγομαι Χάρης Αμπουτζάκης, είμαι ο πρώην πρόεδρος του ΚΕΜΙΠΟ και συγγραφέας βιβλίων που κατά κύριο λόγο αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισμό των αλεσμονίτων πατρίδων της Ανατολής. Δεξιά μου είναι η κυρία Καλλιόπη Στεριάδου, λογοτέχνης, πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Ιωνικός Σύνδεσμος και έως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας. Αριστερά μου είναι η κυρία Ζαχαρούλα Καραβά, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Ο κύριος Γιάννης Πλαχούρης, ποιητής, λογοτέχνης, δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος των συντακτών περιοδικού τύπου. Η κυρία Μυρτώ Τσαούση, με τους εξής χαρακτηρισμούς, Μυρτώ Κλεάνθους Τσαούση, συγγνώμη, τέως Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, συγγραφέας, ποιήτρια, κριτικός λογοτεχνίας. Αυτοί ήμασταν η πενταμελής επιτροπή, η οποία ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΙΠΟ με την ευθύνη να διαβάσει όλα τα κείμενα, τα 13 που συμμετέσχουν στο διαγωνισμό και να τα αξιολογήσει. Εφέτος, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος και όλοι μας ξέρουμε, συμπληρώθηκαν γιατί είμαστε στο τέλος πια της χρονιάς, 90 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή του 22. Η Εκκλησία, η Πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως οι προσφυγικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, τίμησαν αυτή την ημέρα μνήμης. Το ΚΕΜΙΠΟ, στον απόϊχο του 5ου συμποσίου του και με την έκδοση των πρακτικών του που έγινε πριν από λίγο καιρό, επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη όλων όσοι χάθηκαν μέσα στην καταιγίδα της καταστροφής, αλλά και εκείνων που έφτασαν με τη φωτιά στα μάτια στην Ελλάδα, όπου με ανίποτη καρτερία, πίστη και θέληση όχι μόνο ορθοπόδησαν,
αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της μητέρας πατρίδας. Να την τιμήσει με έναν τρόπο ουσιαστικό και πρωτότυπο, την προκήρυξη ενός λογοτεχνικού διαγωνισμού συγγραφής μυθιστορήματος με θέμα τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής. Είναι η αλήθεια ότι βάλαμε το πύχη πολύ ψηλά. Ζητούσαμε όχι μόνο μυθιστόρημα, που είναι το δυσκολότερο έργο, υποθέτω, της λογοτεχνίας, αλλά και ορισμένο θέμα, εξίσου δύσκολο, να υπλοκεί του, να περιστρέφεται, να αναφέρεται σε ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον στη Μικρασία, το μικρασιατικό αλυσμό, το ξεριζωμό. Δύσκολο το είδος και απαιτητικό. Με τους κανόνες του και τις προδιαγραφές του, το είδος δηλαδή του μυθιστορήματος. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, ενώ στην αρχή θα ήμασταν ικανοποιημένοι με ένα αριθμό 4-5 συμμετοχών, φτάσαμε τις 13, από όλη την Ελλάδα, απαρίθμησε τις πολιτείες που ήταν και είναι σήμερα Ιωνοί παρούσες εδώ, αλλά ακόμη και από την Κύπρο. Βέβαια, το τελευταίο καιρό, όσοι παρακολουθούν τα βιβλία που εκδίδονται, θα έχουν διαπιστώσει ότι ένα έργα, κυρίως ιστορικά μυθιστορήματα, που έχουν αναφορά με τον ένα τον άλλο τρόπο στη Μικρασία, περνάνε πάρα πολύ εύκολα, είναι ευπόλυτα, όπως λένε, με πολλές αλλεπάλληλες εκδόσεις. Πολλοί δε εξ αυτών που τα γράφουν δεν είναι μικρασιάτες. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι και εμείς στοχεύσαμε στο να αναδείξουμε και νομίζω είναι έτοιμοι μερικοί, από ό,τι μαθαίνω, να εκδώσουν τα έργα τους που μας έχουν, γιατί δεν θα μπορούσαν να τα είχαν εκδώσει πριν μας τα στείλουν στο διαγωνισμό. Ως Επιτροπή εργαστήκαμε, επιτρέψτε μου να πω, το επίρρημα σκληρά. Ένα και παραπάνω μήνα, σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, διαβάσαμε και ξαναδιαβάσαμε περίπου 1.200 σελίδες. Ανταλλάξαμε απόψεις και επισημάναμε ορισμένα θετικά αρνητικά στοιχεία κάθε φορά και πάνω σε αυτά δουλέψαμε. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν διάσπαρτα παντού λαπρά δείγματα ταλέντου. Ίσως όμως από μόνα τους δεν συγκροτούσαν την ενότητα το όλων. Υπήρχαν διαφυγές προς άλλα είδη λογοτεχνικής γραφής. Τη μελέτη, αλλά δεν ζητούσαμε μελέτη. Την καταγραφή και κατάθεση λαογραφικών στοιχείων, σημαντικό, αλλά δεν ζητούσαμε αυτό. Τη βιογραφία, σημαντικό, αλλά δεν ζητούσαμε αυτό. Υπήρχαν συμμετοχές που με την πρώτη σε κέρδισαν. Αλλά η πίνια διαψεύδει τη γνώμη, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Η δεύτερη ανάγνωση δεν βοηθούσε και δεν δικαίωνε τον πρώτο ενθουσιασμό. Υπήρχε εδώ και εκεί αποφυγή οργάνωσης της μυθοπλασίας Παύλα Πλοκής και καταφυγή στην αφήγηση και την Ιωνή μαρτυρία. Η Επιτροπή τελικά κατέληξε ομόφωνα σε ένα πολύ λιτό κείμενο, το οποίο θα σας διαβάσω. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε σήμερα 17 Οκτώβρη 2012, ώρα 7 το βράδυ, στα γραφεία του ΚΕΜΗΠΟ και αποφάσισε το εξής. Δεν απονέμει τη διάκριση του βραβείου σε κανένα από τα κείμενα που υπευλήθησαν στο διαγωνισμό, γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις βράβευσης. Απονέμει τις εξής διακρίσεις με τις αιτιολογίες που τις συνοδεύουν. Εδώ είναι πολύ συνοπτικά. Μετά, για το κάθε ένα από τα τρία θα ακουστούν πολύ περισσότερα λόγια. Έπαινος και η ψυχή στη Σμύρνη. Αριθμός πρωτοκόλλου 158 για την αβίαστη ροή της αφήγησης και τον καλό χειρισμό της γλώσσας. Για τη μη μονόπλευρη σκιαγράφηση των χαρακτήρων και τη δραματική εξέλιξη των προσωπικών ιστοριών και παθών τους. Θα μπορούσε επίσης το κείμενο αυτό να είναι και ένα σύμπνος στην ομαλή συμβίωση και συναδέλφωση των λαών, Ελλήνων και Τούρκων εννοεί εδώ βέβαια, που χωρίς τα πολιτικά πάθη, τις βλέψεις και τις αστοχίες των ηγετών τους, να πω και των ξένων δυνάμεων, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Έφημος μνήμα. Ένα-δύο χωρίς να σημαίνει ανώτερη-κατώτερη. Το τραγούδι της γιαγιάς, αριθμός πρωτοκόλλου 264. Θετικό στοιχείο ο καλός χειρισμός της γλώσσας, η ζωντανή διάλογη και συγκροτημένη αφήγηση της ιστορίας των δύο χαμένων παιδιών, αλλά και η διάχυτη συγκίνηση που αυτή αποπνέει.
Επίσης, η ύπαρξη περισσότερο ολοκληρωμένων χαρακτήρων στο κείμενο αυτό, όπως ο χαρακτήρας της Κυραλένης, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μεγαλύτερου μέρους του έργου. Για το ότι η ιστορία αυτή τονίζει το εμείς έναντι του εγώ και του εσύ. Άλλη μία αριθμός μία. Γιασμίν, 3 και μια νύχτες. Αριθμός πρωτοκόλλου 255. Για τον καλό χειρισμό της γλώσσας, για τη συγκίνηση που αποπνέει το κείμενο, για την εύστοχη χρήση των χρονικών στοιχείων παρελθόντος, παύλα παρόντος, αλλά και για την επιδέξη εναλλαγή αφηγήσεων ως προς τα πρόσωπα. Σε πρώτο, σε δεύτερο πρόσωπο κλπ. Για τη γρήγορη εναλλαγή, σχεδόν κινηματογραφική, των εικόνων. Τέλος, ευχαριστούμε για την τιμή που μας έγινε να οριστούμε ως μέλη της Κρητικής Επιτροπής του παρόντος διαγωνισμού. Συγχαίρουμε όλους όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την αξιέπαινη προσπάθεια που κατέβαλαν και διατυπώνουμε την ευχή. Η ευγενής αυτή η λογοτεχνική άμυλα να εξελιχθεί σε θεσμό, αλλά και τη βεβαιότητα ότι αν αυτό συμβεί, και αυτό απευθύνεται σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρότισα στον παριστάμενο Δήμαρχο της Νέας Ιωνίας και πρόεδρο του ΚΕΜΠΟ, τον κύριο Ηρακλή Κότση. Αλλά και τη βεβαιότητα ότι αν αυτό συμβεί, θα μας δίνει όλο, και αν δηλαδή επαναληφθεί ο διαγωνισμός, κύριε Δήμαρχε, θα μας δίνει όλο και πιο αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη μεριά μου τελείωσα. Αμέσως θα δώσω το λόγο στην εκ δεξιών κυρία Καλλιόπη Στεριάδου για να μιλήσει αναλυτικότερα για τον έπαινο και η ψυχή στη Σμύρνη. Κυρία Στεριάδου, έχετε το λόγο. Θα επαναλάβω τον τίτλο, γιατί θεωρώ σε ένα τέτοιο διαγωνισμό ότι είναι πάρα πολύ εύστοχος. Και η ψυχή στη Σμύρνη. Στο κείμενο με τον τίτλο αυτό, η Κρητική Επιτροπή του Διαγωνισμού απένει με τη διάκριση του επαίνου για τους εξής λόγους. Η ροή της αφήγησης κυλάει αβίαστα και ο συγγραφέας του χειρίζεται καλά τη γλώσσα. Όπως είναι γνωστό, ένα στοιχείο σημαντικό εκ των όνου κάνευ, θα λέγαμε, αποτελούν οι χαρακτήρες, οι πρωταγωνιστές, οι ήρωες μιας ιστορίας. Στο κείμενο αυτό, οι χαρακτήρες παρουσιάζονται ολοκληρωμένοι. Η σκιαγράφησή τους δεν είναι μονόπλευρη. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα, που η δράση ενός έργου, μιας ιστορίας γενικά, επεκτείνεται εις βάρος των χαρακτήρων, αυτός είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που διατρέχει ένας συγγραφέας. Να φανούν δηλαδή οι χαρακτήρες του έργου του αδύναμοι, χωρίς βάθος, μονόπλευροι. Αυτόν τον κίνδυνο τον απέφυγε ο συγγραφέας του κειμένου που διακρίθηκε λαμβάνοντας τον έπαινο. Παρουσιάζει τους χαρακτήρες του να ζουν ως το τέλος τα προσωπικά τους δράματα και πάθη. Εξυμνεί επίσης την ομαλή συμβίωση των λαών που χωρίς τα πολιτικά πάθη, τις βλέψεις και τις αστοχίες των ηγετών τους δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν και ζουν αδελφωμένοι και ανεξίθρισκοι. Όπως οι Έλληνες ήρωες του Τάσου Αθανασιάδη στα παιδιά της Νιώβης που ζούσαν αδελφωμένοι στο Σαλιχλή με τους Τούρκους πριν οι μεν να νιώσουν απειλή από τους δε. Το ίδιο συμβαίνει σε Σμύρνη και σε Σύρα με τους ήρωες στο «Και η ψυχή στη Σμύρνη», με τις περιπέτειες της Ερμήν, της Φωτεινής, ακόμα και του Παπακώστα, που είδε έκπληκτος μια αλόθρησκη να αλλάζει θρήσκευμα για να δώσει το αίμα της και να σώσει τη ζωή ενός παιδιού. Για τη συγκίνηση επίσης που είναι διάχυτη σε όλη την εξέλιξη της ιστορίας. Όλα τα στοιχεία αυτά, αλλά και το ότι οι 153 σελίδες του το φέρνουν πιο κοντά στον τύπο του μυθιστορήματος, του έδωσαν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Κρητικής Επιτροπής, να αποσπάσει τη διάκριση του επαίνου. Συγχαίρουμε θερμά του συγγραφέα του. Συγγνώμη, η κυρία Σγουράκη είναι ηθοποιός, είναι μέλος της θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το όνομα του συγγραφέα το ξέρει ο κ. Χριστόδουλου, δεν το ξέρουμε εμείς. Να το πούμε. Βλέπετε, εμείς δημιουργήσαμε χωρίς να γνωρίζουμε ονόματα. Να σηκωθείτε. Ο κ. Ρουσουνέλος από τη Σύρο. Να σηκωθείτε. Ποιος είναι. Ο γιατρός δάγκωσε τα χείλια του. Η μάνα σταμάτησε το χάιδεμα και κοίταξε με την ίδια έκπληξη τη Ερμήν, ενώ οι τρεις γυναίκες που παρακολουθούσαν κράτησαν και την αναπνοή τους. Μια τουρκάλα, μια αλόθρησκη να δώσει αίμα στο παιδί μου. Σηκώθηκε αργά και στάθηκε μπροστά της. Ήτανε κάποια πράγματα που δεν μπορούσε να τα καταλάβει. Προσπάθησε άδικα να βάλει τις σκέψεις της σε μία τάξη. Εμείς πήγαμε να σε σκοτώσουμε και εσύ θέλεις να σώσεις το γιο μου. Να σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Εγώ κρατούσα το μαχαίρι και πρώτη θα στο κάρφωνα στην καρδιά. Όπως μου καρφώσατε εσείς το δικό σας στη δική μου σκοτώνοντας το μεγάλο μου γιο. Και εσύ θα δώσεις αίμα στο παιδί μου. Η Σερμήν δεν κατέβασε στιγμή το κεφάλι. Κοιτούσε τη μάνα στα μάτια. «Εσείς δεν είπατε αίμα στο αίμα?» «Αυτό λέω κι εγώ, αλλά με άλλο τρόπο. Εσείς θέλετε να χύσετε αίμα για να εκδικηθείτε. Και εγώ θέλω να δώσω αίμα για να σωθεί μια ζωή. Λες ότι οι δικοί μου σου σκοτώσαν ένα γιο. Εγώ στον ανασταίνω με τούτο το παιδί που πεθαίνει». Η γυναίκα τάχασε. «Τι έλεγε τούτη?» Πώς ήξερε ότι πεθαίνει ο γιος της? Μια κοίταξε τον γιατρό, μια τον παπακώστα και μια το παιδί της που η ανάσα του γινόταν όλο και πιο βαριά, όλο και πιο δύσκολη. Στράφηκε στο γιατρό, τον πλησίασε και τον άρπαξε από τους ώμους με τα μάτια φεγγάρια από την αγωνία. «Τι λέει η τουρκάλα, άκουσα καλά, δεν έχει ζωή ο γιος μου? Την αλήθεια θέλω». Ο γιατρός κόμπιασε. Από τη μια η τουρκάλα και από την άλλη η αλήθεια. Μια ζωή κινδύνευε. Δεν ήταν ώρα για μισόλογα. Χωρίς μετάγγιση δεν θα προλάβει να φτάσει στη σειρά. Χλώμιασε με μια η γυναίκα. Κατά βάθος, αυτές οι κρυφές κουβέντες του γιατρού με τον παπακώστα και το ύφος του έλεγαν από πριν ποια ήταν η αλήθεια, αλλά δεν τολμούσα να ρωτήσει όπως τώρα. Ήθελε να πεθάνει μαζί με το παιδί της και η ελπίδα τελευταία. «Δικιά σου η απόφαση, Φωτεινή. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός», είπε ο γιατρός, τονίζοντας τις τελευταίες του λέξεις. Ανάσανε βαθιά η Φωτεινή. Ο γιος της στα ύστερά του. Μια τελευταία ευκαιρία και αυτή από μαμαθανή, από τουρκάλα. Αν έλεγε όχι, θα καταδίκαζε η ίδια σε θάνατο το παιδί της. Αν έλεγε ναι, θα το είχε βάρος σε όλη της τη ζωή, πως τις φλέβες του κυλούσε αίμα αλόθρησκης. Γονάτισε πάνω από το παιδί της. Του χάιδεψε το πρόσωπο με ανίποτη τρυφεράδα και χωρίς να γυρίσει το πρόσωπο, είπε σχεδόν ψιθυριστά. «Όχι, όχι αίμα από αλόθρησκη. Ας αποφασίσει ο Θεός για τη ζωή του». Ο παπακώστας έβαλε το χέρι του στον ώμο της. «Μην ανακατεύεις το Θεό όταν αποφασίζεις εσύ, Φωτεινή. Ο Θεός σου έδωσε το μυαλό και εκείνο κουμαντάρει τις αποφάσεις μας. Αν δεν γίνει μετάγγιση, θα πεθάνει. Ο Θεός έστειλε τούτη τη γυναίκα δώρο ζωής στο παιδί σου. Μην τη διώχνεις». «Εσύ τα λες αυτά, παπά? Να κυλάει στις φλέβες του παιδιού μου αίμα μιας αλόθρησκης, μιας τουρκάλας? Ο Θεός είναι ένας, Φωτεινή. Εμείς τον λέμε Θεό, οι Τούρκοι τον λένε Αλλάχ. Αδέρφια είμαστε.
όλοι οι άνθρωποι στα μάτια του. Εμείς χωρίσαμε τα τσανάκια μας και τον κάναμε κομμάτια κατά πώς μας βολεύει. Βγάλε σωστή απόφαση, αλλά μην ανακατεύεις το Θεό. Ξέρε το, η ζωή του παιδιού σου είναι στα χέρια σου. Η Φωτεινή έκανε το σημείο του σταυρού πάνω από το γιο της. «Όχι», είπε, σφίγγοντας τα δόντια. «Αν ο Θεός θέλει να τον σώσει, θα βρει εκείνος τον τρόπο». Ο Παπακώστας εγκατέλειψε κάθε άλλη προσπάθεια να τη μεταπίσει. Κοίταξε τον γιατρό που δεν είχε βγάλει λέξη από το στόμα του και στράφηκε στη Σερμίνη. «Πάμε», είπε απογοητευμένος. «Σε τέτοιες περιπτώσεις και ο Θεός σηκώνει ψηλά τα χέρια του». Η Σερμίνη δεν κούνησε από τη θέση της. «Κι αν βαφτιστώ», είπε κοιτάζοντας τον Παπακώστα. «Κι αν βαφτιστώ, χριστιανοί, όταν θα φτάσουμε στη σύρα». Ο παπάς ξαφνιάστηκε, ενώ και οι άλλοι γύρω του έδειχναν σαστισμένοι. «Είδα τι έγινε στη Σμύρνη. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς τους δικούς μου. Λένε πως κάνατε τα ίδια. Δεν με νοιάζει. Εκείνο που πιστεύω είναι πως μόνο με αγάπη νικέται το μίσος. Μόνο με ζωή συνεχίζεται η ζωή. Θέλετε να με σκοτώσετε γιατί είμαι Τουρκάλα, μου αμεθανή. Γιατί νομίζετε πως εγώ σκότωσα τους δικούς σας. Και τώρα εσείς σκοτώνετε με το ίδιο μίσος τα παιδιά σας». Έπιασε στα χέρια της τα χέρια του Παπακώστα. «Ορκίζομαι στο Θεό, όταν θα φτάσουμε στη σύρα, εσύ ο ίδιος θα με βαφτίσεις. Είπες πως ένας είναι ο Θεός. Αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω. Θέλω να σωθεί αυτό το παιδί. Αν ήταν δικό μου, θα έδινα και τη ζωή μου να το σώσω. Δεν είναι δικό μου. Δίνω τη θρησκεία μου σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του». Ανέβηκε επάνω. Στάθηκε στη μέση του καταστρώματος και περίμενε τον Παπακώστα που αποκολούθησε. Ο Βασίλης πλησίασε. Στάθηκε μπροστά της, αλλά δεν γύρισε τα μάτια του να τον κοιτάξει. Στράφηκε εκείνος τον Παπακώστα και με τη ματιά ζήτησε να μάθει. «Θέλει να βαφτιστεί χριστιανή, Βασίλη». «Χριστιανή?» Κατάφερε μόνο να ψελίσει, χωρίς να τραβήξει το βλέμμα του από πάνω της. Η είδηση κυκλοφόρησε σαν αστραπή. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω από τη Σερμίνη. Γίνανε οι δύο ομάδες μία. Απορριμμένα πρόσωπα, δύσπιστα, ειρωνικά. Δεν χωρούσε στο μυαλό τους αυτό που έκανε η Τουρκάλα. Η Σερμίνη ζήγιασε ξαφνικά το χρόνο που έφευγε. «Το παιδί», είπε, αφήνοντας τους άλλους με την απορία ακόμα στα πρόσωπα. Κατέβηκαν στο αμπάρι. Είχε αρχίσει η κατηφόρα του ήλιου και το φως ήταν δυνατό. Ο γιατρός περίμενε την απόφαση της Φωτεινής. Ξάπλωσε δίπλα στο παιδί η Σερμίν και στείλωσε τα μάτια στην οροφή του αμπαριού. Η Φωτεινή έκανε δύο βήματα πίσω και έγνεψε στο γιατρό να προχωρήσει. Τούτη η Τουρκάλα είχε ψυχή μέσα της. Τους έδωσε και καταλάβανε. Ένιωσε το τσίπημα της βελόνας στο χέρι της η Σερμίν και έκλεισε τα μάτια. Πέρασε ώρα που της φάνηκε αιώνας. Όταν τα άνοιξε, είδε το χαμόγελο στο πρόσωπο του γιατρού και τη Φωτεινή πάνω από το παιδί της. «Φαίνεται ότι πέτυχε», είπε ο Παπακώστας, δείχνοντας με το βλέμμα το μικρό δίπλα της, που τώρα ανέσαινε κανονικά. Το πρόσωπό του δεν είχε πια την νεκρική χλωμάδα και κάποιοι στεναγμοί έδειχναν πως ξαναγύριζε στη ζωή, ξεγελώντας το χάρο. Η Φωτεινή έσκυψε και φίλησε στο μέτωπο της Ερμήν. «Σε ευχαριστώ», είπε με τρεμουλιαστή φωνή από τη συγκίνηση. «Σε ευχαριστώ, κόρη μου».
ταξίδι στο βιβλίο. Το μικρόφωνο. Έφυγος μία. Το τραγούδι της γιαγιάς, τώρα ξέρω το όνομα, είναι η κυρία Λίνα Μπέρνη. Αναλύει για σας η κυρία Μιλτό Τσαούσι. Η σύγχυση και προσωπικό κριτήριο στο λογοτεχνικό έργο με τίτλο «Το τραγούδι της γιαγιάς, υπότιτλος, ο πληγωμένος του Εσκή Σεχίρ». Γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω, ο συγγραφέας μας παραπέμπει στο πλέον τραγικό χρονικό του αιώνα, τη μικρασιατική καταστροφή, με αφετηρία διαδραμάτισης του μύθου του, το δύσβατο δρόμο της προσφυγιάς. Ένα ρεαλιστικό ψυχογράφημα που φέρει το βαρύ φορτίο της μικρασιατικής καταγωγής να δηλώνει, αλλά και να συστήνει στον αναγνώστη ένα περιβάλλον όπου ριζώνει το προσωπικό βίωμα. Η εξιστόρηση με εμφανή ηθογραφικά και βαθύ κοινωνιολογικά στοιχεία δίνει στο σύγγραμμα ένα ευδιάκριτο συγκινησιακό ύφος. Ακόμη δε και ακόμη, η απόδοση λαογραφικών παραστάσεων όσο και ιστορικών γεγονότων να κινούνται με μεθοδικότητα στο χώρο χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η λογοτεχνική γραφή αποκλίνει από τη συνηθισμένη διατύπωση γραπτού λόγου και γλώσσας. Το τραγούδι της γιαγιάς, όπως τιτλοφορείται το έργο του συγγραφέα, ως αναγνώσιμο κείμενο με κατεύθυνση εκ των έσω, εσωτερικά κριτήρια, μυθοπλαστική γραφή, χαρακτηρίζεται από τη σαφήνεια και την προσπάθεια σε μαρτυρίες, την απήχηση στην αφηγηματικότητα, τόσο και στη συνέπεια μιας νέας πληροφόρησης και νέας γνώσης. Έτσι, επιδέχεται μια αισθητική διάκριση. Η πλέρια και λιτή δημοτική γλώσσα στο γραπτό λόγο δηλώνει την καθοριστική λογοτεχνική ταυτότητα του μυθιστορήματος. Με γραφή μεστή ανακαλύπτουμε ως επινοημένη αντίληψη την κίνηση, ελιγμό και εξέλιξη της ιστορίας σε μια φόρμουλα εσωτερικής εστίασης και εξωτερήκευσης. Δεν εξυπηρετεί κάποιον λογοτεχνικό ή έναν σκοπό, απλά εστιάζει στον τρόπο που μιλά. Ο μυθιστοριογράφος στην επακριβή θεματολογία σκιαγραφεί και περιγράφει το γίγνεσθε, διατάφτα και επέκεινα προσφύγων της Μικράς Ασίας, τον αγώνα της επιβίωσής του μέσα από την αποφράδα μέρα του χαμού, την φρίκη της Μύρνης, το διωγμό, το χωρισμό και αποχωρισμό, τα συντρίμια μιας μικρής κοινωνίας επιζώντων μέσα από τις αντιεξοότητες της ζωής, με μορφές αγάπης και έρωτα, από λιμάνι σε λιμάνι έως το ρίζωμα σε μια παραγκούπολη της Αθήνας, το Περιστέρι. Ο λυρισμός στο αφηγηματικό διπορικό προσδίδει συγκίνηση τέτοια όσο στο ρυθμό και στο μέτρο, όπου συμβάλλουν στο δέσιμο των ενιών, στο πέρασμα των πλάνων, στην απεικόνηση καταστάσεων, συναισθημάτων και στιγμών, ως εσταντανέ μιας καταμέτωπων απολογίας που δίνει πνοή στο εμείς. Η ζωή των χαρακτήρων και ηρώων του μύθου να διαδραματίζεται στα χρόνια της κατοχής με σκληρότητα, της αντίστασης, με τον όστο μιας επώδυνης επίγνωσης, όχι χαμένης κατά το συγγραφέα και δημιουργό, αλλά κλεμμένης πατρίδας, σε έναν διαρκή πόλεμο αντίστασης, σε ένα βιολογικό ή ζωντανό θάνατο, με μια ευχή στα χείλη για καλή πατρίδα. Ο όραμα, το όνειρο, μέσα από τις καρδιάς το αϊθαλές μέλημα. Βαθύτατα ανθρώπινα ως αυτόπτης μάρτυρας, μέσα από τη δική του οπτική γωνία, ο συγγραφέας φέρνει σε εγρήγορση την κάθαρση, στην κορύφωση ένα ανεπίτρεπτο και ανέλπιστο τέλος. Το τραγούδι της γιαγιάς, ως συνδετικός κρίκος των παραγράφων και καινοτήτων του κειμένου, επισφραγίζει τον όρο
και την έννοια μιας προγονικής παρακαταθήκης. Από εμένα σε σένα, τη χάνει διάκριση έφημης μνήας με την ευχή μια σύντομη λογοτεχνική κατάθεση από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Όσο και τα απλωμένα ρούχα που ανέμιζαν έξω από τα σχολεία και το θέατρο, σύμφωνα με αυτούς, χαλούσαν την αισθητική της πόλης, κάνοντάς την να φαίνεται βρώμικη. Το ίδιο ίσχυε και για τις σκηνές που είχαν παραχωρηθεί στους εξαθλειωμένους ανθρώπους και ήταν παραταταγμένες έξω από το θέατρο και τις πλατείες. Έτσι λοιπόν, δύσκολα τους έδιναν δουλειά για να μην βολευτούν και εγκατασταθούν επαόριστον ανάμεσά τους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έφταναν στο σημείο να τους αποκολλούν τουρκόσπορους και πρόσφυγες. Λόγια βαριά που σαν μαχαιριά καρφώνονταν στην καρδιά των δύσμυρων ανθρώπων. Τι να έκαναν όμως, πού να πήγαιναν, δεν ευθύνονταν εκείνοι για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Εκείνοι είχαν ξεριζωθεί. Εκείνοι είχαν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εκείνοι δεν θα ξανάβλεπαν την πατρίδα τους. Είχαν να ανέβουν το δικό τους Γολγοθά. Είχαν να αντιμετωπίσουν και την κατακεντρέχεια των γύρων τους, που μερικοί από αυτούς τους την έδειχναν, χωρίς ντροπή και σε κάθε ευκαιρία. Όλοι αυτοί που τους έβριζαν, δεν ήξεραν βέβαια τι επιχειρηματικό μυαλό έκρυβαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν περίμεναν πως σε λίγα χρόνια οι πρόσφυγες θα μεγαλουργούσαν, δίνοντας τα φώτα τους και βοηθώντας αισθητά την ελληνική οικονομία. Πού να φαντάζονταν την καλλιέργεια ψυχής που κουβαλούσαν μέσα τους και τα στοιχεία του πολιτισμού που έρεαν στις φλέβες τους και που θα αποτελούσαν αργότερα πηγή έμπνευσης μεγάλων δημιουργών. Θα έβαζαν έτσι ένα σημαντικό λιθαράκι στο χτίσιμο του μεγάλου οικοδομήματος που ονομάζεται ελληνική παράδοση. Η κυραλένη αναγκαζόταν να παρακαλάει και να κλαίγεται σε κυρίες που φαίνονταν πιο ευαίσθητες και καλόκαρδες από άλλες για να εξασφαλίσει μεροκάματα. Και όχι ότι έπαιρνε τίποτα σπουδαία λεφτά. Τις έδιναν ό,τι είχαν, πολλές φορές πολύ λιγότερα από ό,τι άξιζε ο κόπος της. Εκείνη προσπαθούσε να δείχνει ευχαριστημένη, μήπως και την ξαναφήσουν να δουλέψει για αυτές και σύντομα. «Κοίτα που κατάντησες, κυραλένη», έλεγε συχνά στον εαυτό της, «να παρακαλάς τον ένα και τον άλλο για ένα κομμάτι ψωμί. Εσύ που δεν είχες ανάγκη να ζητάς τίποτα και ήσουν με το κεφάλι ψηλά. Να τώρα τα χαΐρια σου, να κάνεις τεμενάδες σε αυτούς που σε βρίζουν καθημερινά και θέλουν να τους αδειάσεις τη γωνιά το γρηγορότερο. Να σκύβεις το κεφάλι και να λες και ευχαριστώ από πάνω, χωρίς να αξίζει». «Υπομονή, μαν», της είπε μια μέρα η κόρη της που την άκουγε, χωρίς εκείνη να το πάρει χαμπάρι. «Σε είχα για πιο δυνατή. Αν λυγίσεις κι εσύ, τότε πάει. Τι θα κάνω εγώ μετά? Εσύ με κρατάς και μου δίνεις κουράγιο». «Έχεις δίκιο, Δεσποινιό μου. Αλλά και τα γερά δέντρα κάποια στιγμή λυγίζουν κι αυτά». «Μην ανησυχείς όμως, δεν θα με ξανακούσεις να λέω τέτοια. Συγχώραμε, κοκόνα μου, παρασύρθηκα από τη λύπη μου και με έπιασε το παράπονο. Να ξέρεις πως μου δώσες δύναμη με τα λόγια σου και με ταρακούνησες. Μαζί θα παλέψουμε, παιδί μου. Στο υπόσχομαι, δεν θα με ξαναπάρει από κάτω. Θα το δεις». «Τέτοια θέλω να ακούω από σένα, μάνα. Εσύ δεν λύγησες τότε στο Αηδίνι που περάσαμε χειρότερα. Τώρα θα λυγίσεις και θα δεις. Θα φτιάξουν τα πράγματα», είπε η Δέσποινα και έδωσε μια αγκαλιά στη μητέρα της. Η Μαρία της κοίταζε από δίπλα. Πόσο της έλειπε και η δική της η μητέρα. Πόσο είχε ανάγκη από τη δική της ζεστή αγκαλιά και τα χάδια της. Έκλεισε τα μάτια και τη φαντάστηκε ξανά να της δίνει κουράγιο, να την αγκαλιάζει και να της διώχνει τη θλίψη μακριά με τον τρόπο που μόνο εκείνη ήξερε.
Η κυρία Λένη δεν παραπονέθηκε ξανά φωναχτά. Θυμόταν πάντα την υπόσχεση που είχε δώσει στην κόρη της. Ο πόνος και η θλίψη, από εδώ και μπρος, θα ήταν συναισθήματα βουβά που θα τα έπνιγε και δεν θα τα άφηνε ξανά να φανούν. Μόνη της περνούσε τις στεναχώριες και τα βάσανα και προσευχόταν συχνά για ένα καλύτερο αύριο. Και μόλις πήγαινε να λυγίσει, έβλεπε την κόρη της και έπαιρνε δύναμη. Ήταν χρέος της να τη μεγαλώσει και έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να το καταφέρει. Όσο κι αν εκείνη δεν ήθελε τέτοια ζωή, ήταν υποχρεωμένη να αντέξει για χάρη της μονακοκόρης της Δέσποινας. Οι συναισθηματισμοί δεν θα είχαν θέση πια ανάμεσά τους. Η ζωή πλέον ήταν πολύ σκληρή για να επιτρέψει τέτοιου είδους εκφράσεις ψυχής. Καταρχάς, θέλω να σας πω κάτι. Η σχέση ακροατή ή αναγνώστη του βιβλίου δημιουργήματος είναι μια σχέση ζωντανή, διαρκής, δεν περιγράφεται, δεν μεταφέρεται, δεν ταριχεύεται σε ομιλίες. Έτσι, στην ουσία, απλώς κάποιες επισημάνσεις θα κάνω για τα σημεία εκείνα που άνοιξαν με το μυθιστόρισμα Γιασμίν τον δρόμο της καρδιάς μου. Μου δόθηκε μια πνευματική ευκαιρία που η Δημοτική Αρχή φιλοδοξεί κάθε χρόνο να προσφέρει στους δημότες σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός. Θέλω από τη θέση μου να συγχαρώ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Κοινωνικό για αυτή τους την πρωτοβουλία. Γιασμίν, λοιπόν. Η Γιασμίν είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εγκλωβίστηκε πριν λίγα χρόνια στα ερείπια ενός γκρεμισμένου από σεισμό οικοδομήματος στο Ισμίτ, τη γνωστή μας Νικομήδια, στη Βυθινία, στην Τουρκία. Προσπαθεί να τη διασώσει ένα κλιμάκιο ανδρών της ελληνικής ΕΜΑΚ, υπακούοντας σε υψηλότατες αρχές αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας τα λεπτά χαρακτηριστικά αυτού που αποκαλούμε ανθρωπιά, επηρεάζοντας βαθύτατα με την παρουσία τους διαφορές, μίση, εκατέρωθεν πάθη, αντιλήψεις και συγκρούσεις αιώνων. Στη διάρκεια της προσπάθειας, ο επικεφαλής ανθυποπυραγός Δεσίλας ανακαλύπτει πως η εγκλωβισμένη μιλά ελληνικά. Η μητέρα της ήταν Ελληνίδα, παιδί που ξέμεινε στην Τουρκία από την καταστροφή του 1922. Ένας Τούρκος την έσωσε, την περιέθαλψε, την υιοθέτησε κρυφά και την μεγάλωσε, υπερνικώντας τους όποιους σχετικούς κινδύνους. Η καταγωγή της είναι ένα μυστικό που εξομολογείται η Γιασμίν, εξιστορώντας ουσιαστικά μέσω της μητέρας της τη ζωή μιας Ελληνίδας στην Τουρκία, πριν, κατά, στη διάρκεια και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Το μυστικό κρατιέται μεταξύ της Γιασμίν και του Δεσίλα, καθώς οι παγιδευμένοι και ο διασώσεις της συνομιλούν μόνο στα έγκατα της γης, όπως σε μήτρα. Ταυτόχρονα, ο Έλληνας ανθυποπυραγός ανασύρει και καταθέτει μνήμες από τις διηγήσεις που είχε σε κάποιο καφενείο του Πειραιά με έναν μικρασιάτη πρόσφυγα τον Κυριώργη, που υπηρέτησε στρατιώτης στα ανάλογα σώματα που συγκροτήθηκαν από γηγενείς για την εκστρατεία από το 19 μέχρι το 1922, βιώνοντας και εξιστορώντας την προέλαση, την κατάρρευση, τη φυγή του ελληνικού στρατού και την προσφυγιά του. Είναι μια έξυπνη σύλληψη, καθώς τρέφει τη γνώση μας για τις αιτίες, συμπεριφορές, επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής σε δύο κυρίαρχα πεδία της, λαός και στρατός. Δημιουργεί συγκίνηση, που είναι το ασφαλέστερο μέσο για να κατανοήσουμε τις ιδέες ενός έργου και μας αναγκάζει να πάρουμε μια ψυχική στάση απέναντι σε ιστορικά συμβάντα που σφράγισαν ανεξίτηλα τη ζωή της χώρας, αλλά και καθενός από εμάς. Το ομότιτλο μυθιστόρισμα Γιασμίν δεν πορεύεται με φανατισμούς. Το περιεχόμενο δεν γυρίσει δόγμα. Δεν χρησιμοποιεί ιδεολειπτικά ευρήματα ξένα με την ψυχή μας, διατρέχοντας τον κίνδυνο να αποδοκιμαστούν ή να αποκρουστούν από τον αναγνώστη του. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική κίνηση που γοητεύει, καθώς αναφέρεται σε προθέματα και προβλήματα που προκαλούν την ευαισθησία μας. Για παράδειγμα, ο φόβος. Δίνει φόβο του βιολογικού θανάτου σε πολλές εκφάνσεις του, όπως φόβος για τον σεισμό, για τον διωγμό, την οπισθοχώρηση του στρατού, ο φόβος του ηθικού θανάτου, όπως η ζωή σε μια κοινωνία που δεν σε αποδέχεται ως πρόσφυγα
ή σε μια άλλη κοινωνία που θα σε διώξει ως χριστιανή. Και ο φόβος του πνευματικού θανάτου ακόμα, που φέρει αποξένωση και η ανάγκη απόκρυψης ιδεών, λόγου, συναισθημάτων. Γοητεύει επειδή προβάλλει την αξία του ανθρώπου που δεν μπορεί ούτε να υποκατασταθεί, ούτε να αντικατασταθεί. Έτσι τα πάθη, τα όνειρα, οι χαρές και οι πόνοι, οι ανθρώπινες και οι απάνθρωπες ακόμα συμπεριφορές των ηρώων του, όλα αυτά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και δραματοποιούνται με σκοπό να αναδείξουν ότι το κάθε άτομο αποκαλύπτεται μόνο μέσα από τις διαθέσεις και τις πράξεις του. Είμαστε, παραδέχεται ο συγγραφέας, οροθιωτημένοι από γεωγραφικούς χώρους, ιστορικούς και ψυχολογικούς χρόνους, ανήκουμε σε ένα έθνος και στις εποχές, σε πολιτισμούς και σε ατομικές δεσμεύσεις. Ξεχωρίζουμε όμως όταν εξαιτίας μιας βαρβαρότητας δεν γίνουμε αδιάλαχτοι. Την αίσθηση αυτή μεταφέρει ως εμάς με μια πολύ εύστοχη εναλλαγή παρελθόντος και παρόντου χρόνου. Η βαρύτητα των περιστατικών και η γνησιότητα της αφήγησης, ο μεστός συγκεκριμένος λόγος του, η σαφήνεια των χαρακτήρων, των ιδιωτήτων, των συμπεριφορών, των αισθημάτων, τον ρόλο του στη ζωή, η γρήγορη εξέλιξη της ιστορίας, η στερεότητα στη δομή του μύθου του. Στοιχεία τα οποία ξεχώρισα και πραγματικά με συγκίνησαν. Ομολογώ ότι στην ανάγνωση ξαναβρήκα μνήμες από διηγήσεις, σε πλατήσκαλα και σε αυλές μυρωδάτες από βασιλικούς, δίπλα σε σόμπες ή μαγκάλια, μνήμες που βόλιαζαν μικρασιάδες συγγενείς της μάνας μου εδώ στη μεταπολεμική Νέα Ιωνία. Μια αίσθηση πολύτιμη σε μια εποχή που αναζητά τρόπους να ξεπεράσει τη μοναξιά της. Η Γιασμίν δεν σου γεννά την αίσθηση της εκδίκησης στην κόκκινη μηλιά, ούτε όμως ότι η Σμύρνη απλώς συνοστίζονταν ο κόσμος. Με ενδιαφέρει το πνεύμα, η ουσία, το άρωμα που διαθέτει το έργο κάθε έργο τέχνης και η Γιασμίν. Χαίρομαι που τέτοια κέρδη αποκόμισα με το διάβασμά της. Και ειλικρινά, γι' αυτό ευχαριστώ και τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας είναι ο κύριος... Ναι, ο κύριος Κωνσταντίνος Σαλαμαντιτάκης. Την Κρήτη. Ονειρεύομαι. Πάλι η μάνα μου. Πάλι έχουμε γίνει ένα. Ο χρόνος μεταξύ μας μίκραινε. Εγώ είμαι αυτή που γέννησε τη Γιασμίν. Εμένα την ίδια. Τη Γιασεμό. Ένας Τούρκος την πλησιάζει και καθώς εκείνη κάθεται στη μέση του δρόμου δίπλα σε ένα άψυχο κορμί. Την σηκώνει βιαστικά στα χέρια του και τρέχουν μαζί στο απέναντι σπίτι. Μπαίνουν γρήγορα στο εσωτερικό του. Την αφήνει κάτω και μερικά λεπτά αργότερα που μπόρεσε να ανασάνει, τη ρωτά. «Ιουνάν, ταμάμ». Δεν καταλαβαίνει τουρκικά. Δεν μπορεί να το απαντήσει. Κουνά μόνο το κεφάλι της. Αυτός βάζει το δάχτυλό του μπροστά στα χείλη του. «Ταμάμ». Κατάλαβε. Δεν θέλει να μιλάει. Από τότε έμεινε μουγκή για πολλές μέρες, μήνες ολόκληρους. Μέσα στα στραφτερά γυάλινα μάτια του, κατάλαβε πως δεν έπρεπε να μιλήσει σε κανέναν. Ίσως αυτό ήταν η σωτηρία της. Δεν ξαναμίλησε. Μόνο έκλαιγε. Σε λίγο της έκανε νόημα να καθίσει σε μια γωνιά και να τον περιμένει. Κατάλαβε πως θα γύριζε να την πάρει, αν και φοβόταν πολύ πως κάποια στιγμή θα την πυροβολούσε, αφού κρατούσε συνέχεια ένα πιστόλι στο χέρι. Έφυγε. Έμεινε μόνη της, μέσα σε εκείνο το μεγάλο σπίτι. Ακίνητη, καρφωμένη στη θέση της. Ακριβώς όπως είμαι τώρα εγώ, παγωμένη από το φόβο της. Η μόνη διαφορά ήταν πως εκείνος ο εφιάλτης είχε φως και ήλιο. Η Σμύρνη είχε όλη αδειάσει. Ο κόσμος της έτρεχε κατά τη θάλασσα. Ακούστηκε πως ήρθαν τα πλοία να τους πάρουν για τα απέναντι νησιά και την Ελλάδα.
Κάθισε σε μια κόχη μέσα στο μεγάλο σπίτι, περίμενε τον Τούρκο να γυρίσει. Όταν άκουγε βήματα απ' έξω, χωνόταν πιο βαθιά στην κρυψώνα της και προσπαθούσε να γίνει κάτι το ελάχιστο. Και για να περνά το χρόνο της αναμονής χωρίς αγωνία, κοίταζε ένα γύρω τα έπιπλα και τα αντικείμενα του σπιτιού. Όλα στη θέση τους. Τίποτε μέσα στο σπίτι δεν μαρτυρούσε το κακό που γινόταν έξω στους δρόμους. Στα μεγάλα κάδρα στους τοίχους, βαριές και αγέλαστες οι μορφές των ανθρώπων, φαίνονταν να κοιτάζουν θλιμμένες την τρομερή απελπισία που πλάκωνε την πόλη. Θεωρείς πως οι μητέρες στα κάντρα έσφιγγαν ακόμα πιο δυνατά τα παιδιά τους. Έδειχναν να ξέρουν το κακό πως ερχόταν. Στα μαύρα αμυγδαλωτά μάτια τους ήταν από χρόνια τώρα ζωγραφισμένος ο φόβος. Άσχετα αν τα χείλη τους έδειχναν να ανοίγουν σε ένα ελαφρό χαμόγελο που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα χαμόγελο ανασφάλειας, καρτερίας και μιας αγωνίας κρυμμένης καλά βαθιά στην ψυχή τους. Κάποια στιγμή κοιμήθηκε. Ένας ύπνος δύσκολος, τρομαγμένος. Ύπνος της κούρασης και της απελπισίας, χωρίς συνέχεια και χωρίς ηρεμία. Κάποιες φωνές στο δρόμο την ξύπνησαν. Φοβήθηκε. Μάζεψε όσο μπορούσε το σώμα της. Έγινε ένα με τα έπιπλα. Πήρε ένα μικρό κυλίμι από το πάτωμα και κουκουλώθηκε. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να γίνει αόρατη. Να μην φαίνεται ότι υπάρχει. Κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, ήταν νύχτα. Μέσα στο σπίτι και έξω στους δρόμους, σκοτάδι. Μόνο οι φωτιές λαμπάδιαζαν τη νύχτα εδώ και εκεί. Θα ήταν πολύ αργά μέσα στη νύχτα όταν ήρθε ο Τούρκος. Έφερε μαζί του ρούχα. Την έκδισε ολόκληρη και την ξανάντησε. Τώρα φορούσε ένα μακρύ χρωματιστό φουστανάκι και ένα πανοφόρι με χτυπητά χρώματα, κόκκινο και πράσινο. Άλλαξε όψη με μιας. Ήταν εντελώς αλλιώτικα. Του ζήτησε με νοήματα λίγο νερό. Διψούσε. Αυτός έψαξε μέσα στο σπίτι και βρήκε μια κανάτα. Της έδωσε και ήπιε. Όλη εκείνη την ώρα στεκόταν από πάνω της. Στα μάτια του είχε μια σκιά λύπης και ίκτου για εκείνη. Το μέτωπό του ήταν χαραγμένο από μεγάλες γραμμές αγωνίας. Κάθε τόσο έκανε την ίδια κίνηση. Έφερνε το δάχτυλο στα χείλη του και ψέλιζε. «Σε εσείς». Αυτή ήταν και η πρώτη τουρκική λέξη που έμαθε από εκείνη κιόλας τη μέρα. «Σε εσείς». «Να μην μιλά ρωμαϊκά», ήθελε να της πει. Ένιωθε και η ίδια το φόβο του. Καταλάβαινε πως ήθελε να την προστατέψει. Δεν έπρεπε να μιλήσει ρωμαϊκά. Θα ήταν προδοσία στην προσπάθειά του να τη σώσει από βέβαιο θάνατο. «Σε εσείς». Δεν ξαναμίλησε. Προσπαθούσε να καταλαβαίνει μόνο τα νοήματά του. Κάποια στιγμή θα φεύγαν από εκείνο το σπίτι. Την πήρε από το χέρι και βγήκανε έξω στο δρόμο. Κανείς. Ερημιά. Έβγαλε πάλι το περίστροφο από τη ζώνη του και το κρατούσε έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Φύγανε από το δρόμο με τα μεγάλα σπίτια που ακόμα κάπνιζαν μέσα στις φλόγες και μπήκανε σε κάποια στενά σοκάκια. Ο δρόμος ήταν ανηφορικός. Όσο ανεβαίνανε, τα σπίτια χαμήλωναν και ο δρόμος στένευε. Είχε την εντύπωση πως καρφαλώνανε στο βουνό. Έβλεπε κάτω μακριά την πόλη να καπνίζει και τον καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό. Όλα εδώ πάνω ήταν απόλυτα ήσυχα. Κάπου σε ένα στενό ανηφορικό δρομάκι σταματήσανε μπροστά σε μια χαμηλή πόρτα. Ο Τούρκος χτύπησε ελαφρά το μικρό τζάμι της και γυρίζοντας εκείνη της έκανε το γνωστό νόημα. Το δάχτυλο στο στόμα, στη μέση των χιλιών του. Σακίν. Κάποιος άνοιξε το μικρό τζάμι και ένα σκοτεινό πρόσωπο γυναίκας φάνηκε να τους κοιτάζει περίεργα. Άκουσε να λέγονται κάποιες φράσεις στα τούρκικα
και μετά η πόρτα άνοιξε βιαστικά. Μπήκανε μέσα. Μια τουρκάλα στακόταν μπροστά τους. Πίσω της δύο μικρά παιδιά. Ένα κοριτσάκι στην ηλικία της και ένα μικρότερο αγοράκι. Εκείνος κάθισε στα μαξιλάρια και η γυναίκα κουβεντιάζοντας μαζί του, τους έφερε κάτι να φάνε. Δεν ήξερε η Άμυρη αν έπρεπε να ανοίξει το στόμα της, γι' αυτό και δεν πλησίασε το φαγητό. Εκείνος όμως της έδωσε μια στην πλάτη και της έκανε νόημα να φάει. Είχε χάσει κάπως το δυνατό αίσθημα του φόβου των προηγουμένων ωρών, ίσως γιατί τώρα ήταν ανάμεσα σε παιδιά. Έσκυψε πάνω από τη γαβάθα με όρεξη. Έφαγε λίγο από το πιλάφι βιαστικά και κράτησε μια πίτα στα χέρια της για να τη φάει αργότερα. Πάλι εκείνος της έκανε νόημα να συνεχίσει το φαγητό χωρίς φόβο. Πολύ γρήγορα, κουρασμένη από τα γεγονότα και με βαρύ στομάχι, έκλεισε ξαφνικά τα μάτια της. Έτσι όπως μου συμβαίνει τώρα, όπως κοιμούνται τα μικρά παιδιά μετά από το παιχνίδι της μέρας. Έγειρε εκεί πάνω στα μαξιλάρια και κοιμήθηκε βαριά. Η κουβέντα του Τούρκου αξιωματικού με την τουρκάλα μάνα θα συνεχίστηκε, όμως η ίδια κοιμόταν ξαπλωμένη δίπλα τους. Δεν ονειρεύτηκε. Δεν άκουσε τις κουβέντες τους. Ούτε άκουσε τον Τούρκο που έφυγε και την άφησε σε εκείνο το σπίτι. Κατάλαβε την άλλη μέρα πως η τουρκάλα θα ήταν η μάνα της. Μάνα μιας μουγγής μικρής τουρκοπούλας, μιας τριχριστιανής που έγινε τυρκοπούλα στα ρούχα, χωρίς μπηλιά, μόνο με την ανάσα της και το στόμα ανοιχτό για να τρώει. Σακίν. Τώρα θα παρουσιάσουμε με λίγα λόγια τα άλλα 10 έργα, να πω προκαταγωγικά ότι συγκέρουμε και ευχαριστούμε τους επιλαχόντες. Καθένα από αυτά είχε την δική του προσωπικότητα, αλλά η κριτική επιτροπή δεν μπορούσε να παρουσιάσει τα 13. Θα παρακαλέσω την κυρία Καραβά να διαβάσει κάτι, κάποιο σημείωμα για τα 6 και εγώ θα πω τα λάθος. Στο πέρασμα της Καρδελίνας, αριθμός πρωτοκόλλου 299. Το κείμενο παρουσιάζει με ζωντάνια τη ζωή των Ελλήνων στην πόλη. Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο και οι περιγραφές της πόλης συντελούν σε αυτό. Συγκεντρώνει στοιχεία ηθογραφίας και λαογραφίας. Το επόμενο. Όσα δε φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η Ρόζα. Αριθμός πρωτοκόλλου 230. Είναι μια ιστορία χαμού μέσα στην καταστροφή και αναπάντεχου ανταμώματος μετά. Η συγκίνηση διατρέχει το κείμενο που και αυτό είναι διανθισμένο με ηθογραφικά στοιχεία. Γιατί εγώ δεν θυμήθηκα, η συνέχεια. Αριθμός πρωτοκόλλου 235. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί με επιτυχία το γλωσσικό ιδίωμα μεγάλης μερίδας των προσφύγων με την ανάμιξη της τουρκικής γλώσσας. Χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η παράθεση παραρτήματος στο τέλος με αλφαβητικό γλωσσάρι. Ελένη. Αριθμός πρωτοκόλλου 260. Η υπόθεση του συγκεκριμένου έργου εκτελήσεται στην Κύπρο. Θετικό στοιχείο η λακωνικότητα της αφήγησης, αλλά και οι εύστοχοι τίτλοι των κομματιών που θα μπορούσαν να ονομαστούν κεφάλαια της ιστορίας. Η ανατροπή επίσης με την αποκάλυψη του δράστη της κλοκής συμβάλλει στην εξέλιξη. Απαράλλαχτος άνεμος, αριθμός πρωτοκόλλου 261. Η ιστορία καταστροφής, φυγής, προσφυγιάς και περιπετειών μιας μητέρας και των θυγατέρων της και η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο που καλύπτει χρονικό διάστημα 6 δεκαετιών σχεδόν, παρουσιάζεται με γλαφυρότητα. Όσο κι αν μετά τη βροχή βγαίνει πάντα το ουράνιο τόξο, η ζωή σφραγίζεται από το πεπρωμένο, καταλήγει ο συγγραφέας. Έτσι όπως τα θυμάμαι. Αριθμός πρωτοκόλλου 262. Το κείμενο παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον, λαογραφικό αλλά και γλωσσολογικό.
Ως προς το γλωσσικό συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο ιδίωμα της Μύρνης με το ανακάτεμα λέξεων από πολλές γλώσσες που μιλούνταν στην πόλη πολιτισμική Σμύρνη, από τα ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά και τουρκικά. Ως προς το λαογραφικό, αναφερόμαστε στις παροιμίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Καραβά. Συνεχίζω. Στη σκιά των αλυσμονίτων πατρίδων της Ανατολής. 90 χρόνια μνήμης, αριθμός πρωτοκόλλου 269. Η αφήγηση στο κείμενο αυτό αρχίζει με την τσίγκινη φιγούρα του Καραγκιόζη, που έφερε ο πατέρας προσφυγάκι το 22 από τη Σμύρνη και τελειώνει με το πολλαπλό συμπέρασμα παύλα απόφαση του γιου ότι οι αλυσμόνιτες πατρίδες ζουν. Χάνονται μόνο όταν χάνεται η μνήμη. Ο συγγραφέας μιλάει για μνήμη, όχι μνησικακία. Σχεδόν όλα τα έργα, με τον ένα τον άλλο τρόπο, επισημαίνουν αυτό. Η νίκη της 27ης Σεπτεμβρίου 1900 στις ρίζες του Κιλελέρ, αριθμός πρωτοκόλλου 263. Το έργο αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί μύθις θεολυματική βιογραφία. Εξιστορεί τεκμηριωμένα και με αυθεντικότητα τους αγώνες και την προσφορά του Δημητρίου Γρηγοριάδη στον αγροτικό κόσμο, δράση που συνέβαλε στην προετοιμασία της εξέγερσης του Κιλελέρ. Σαματωμένο παραμύθι, αριθμός πρωτοκόλλου 266. Χαρακτηριστικό στοιχείο του αφηγήματος αυτού, που είναι και αυτό μια ιστορία χαμού και ανταμώματος, είναι η συγκίνηση που το διατρέχει. Η επιτυχημένη εναλλαγή επίσης παρελθόντος παρόντος. Αν δεν, το κείμενο αυτό διαθέτει ενδιαφέροντες και ζωηρούς διαλόγους, θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία της πολιτικής φαντασίας. Επιτρέψτε μου, τ' άφησα επίτηδες τελευταίο, να προσθέσω δύο λόγια της πολιτικής φαντασίας. Ακούστε τι φαντάστηκε ο συγγραφέας, δεν τον ξέρω, και θα ήθελα να το συγχαρώ για την έτσι, πλούσια φαντασία που είχε, ότι δεν νικήθηκε ο ελληνικός στρατός, δεν μπήκε ποτέ στη Σμύρνη, μαχόταν και ο ελληνικός στρατός, αλλά η συνθήκη των Σεβρών, οι Σεβρες, με τα περίφημα κρύσταλά τους, έτσι, ήταν πλέον υπογεγραμμένη και έπρεπε να εφαρμοστεί ότι σε 5 χρόνια θα γινόταν δημοψήφισμα και θα αποφάσιζαν οι κάτοικοι εάν θα ενσωματώνονταν με την Ελλάδα ή όχι κτλ. Και όλο αυτό το μυθιστόρημα εκτιλήσεται την παραμονή της ημέρας που θα γινότανε το δημοψήφισμα στη Σμύρνη και στα άλλα μέρη, με την έννοια ότι δεν είχε γίνει ποτέ η μικρασιατική καταστροφή. Ασφαλώς, αν υπήρχε ιδιαίτερο, και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να το θεσπίσει, βραβείο πρωτοτυπίας, σύλληψης, θα μπορούσε να το πάρει χωρίς καν συναγωνισμό. Αλλά βλέπετε, μιλάμε για μυθιστόρημα και έχει κάποιες άλλες αρχές και αξιώματα. Αυτά ήταν τα 10 και είπα και πριν ότι δεν μπορούμε να πούμε παρακαλά λόγια. Το καθένα είχε τα δικά του προτερήματα, μικρές αδυναμίες ή μεγαλύτερες. Η Επιτροπή έτσι έκρινε, άνθρωποι είμαστε, δουλέψαμε πολύ, κουραστήκαμε πολύ, συνεργαστήκαμε στενά, ανταλλάξαμε γνώμες και ομόφωνα αποφασίσαμε αυτό που αποφασίσαμε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιοι νομίζουν ότι ενδεχομένως αδικήθηκαν, αλλά καμιά πρόθεση δεν είχαμε, κανέναν δεν γνωρίζαμε, εκ των υστέρων μάθαμε ότι ένας είναι και συμπατριώτης μας, Ιωνιώτης, αλλά δεν πήρε κανένα βραβείο. Και με αυτά νομίζω ότι η Κρητική Επιτροπή τελείωσε την αποστολή της. Κύριε Χριστοδούλου, από εδώ και ύστερα σε εσάς ο λόγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς για άλλη μια φορά την Επιτροπή Αξιολόγησης του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ενηλίκων και θέλω να πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι θα γίνει θεσμός για το Κέντρο και για την πόλη μας. Τώρα έφτασε η ώρα να πολεμηθούν οι διακρίσεις. Στο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό τον έπαινο παίρνει ο κύριος Γιάννης Ρουσουνέλος. Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Ρουσμέριο, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Βλέπω γνώριμα πρόσωπα εδώ από τη Σύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτα όλους εσάς, που με κάτω από τέτοιες αντίξωες συνθήκες ήρθατε για να μας τιμήσετε. Και μετά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, την Επιτροπή Αξιολόγησης και γενικά όλους όσοι συνέβαλαν στην απόψινή βραδιά. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος και θα ήθελα μόνο να πω ότι το έναυσμα για το μυθιστόρημα αυτό μου το έδωσε ένας άνθρωπος. Ο Γιώργος ο Βόικος, που ήρθε στη Σύρο 7 χρονών μαζί με τα 4 άλλα αδέρφια του, σιδηρουργός, τον γνώρισα, ένας μιλίχιος, υπέροχος άνθρωπος, που έκανε σκοπό της ζωής του να γυρίσει κάποια στιγμή στα χώματα που γεννήθηκε, στη γειτονιά του, στη Σμύρνη. Έφυγε μέσα στο χαλασμό το 1922 και κατάφερε μετά από 67 χρόνια, το 1988, με μια ομάδα Συριανών, Σμυρνιών ως επιτοπλίστων, οι συγγενών τους, να φτάσει και πάλι στη Σμύρνη. Να δει τη γειτονιά του, έσκυψε, φίλησε τα χώματα και έπαθε καρδιακή ανακόφη. Έτσι ξεκινάει το μυθιστόρημα. Μετά από λίγο, άφησε την τελευταία του πνοή στη Σμύρνη. Η Σμύρνη του έδωσε την πρώτη αναπνοή, η Σμύρνη του πήρε και την τελευταία. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Θεωρώ μεγάλη τιμή αυτή που μου έγινε και για μένα και για το νησί μου, τη Σύρο, γιατί η Σύρος το 1922 υποδέχτηκε 10.000 Σμυρνιούς ξεριζωμένους, τους έδωσε χέρι βοήθειας, τους αγκάλιασε και τους έκλεισε στην καρδιά τους. Και μέσα από την καρδιά μου και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί σήμερα αισθάνομαι λίγο Σμυρνιός, για να μην πω Σμυρνιός. Έφημος μία, το τραγούδι της γιαγιάς, η κυρία Λίνα Μπένο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Κέντρο Ανάδειξης και Σπουδής του Μικρασιατικού Πολιτισμού εδώ της Νέας Ιωνίας που έκανε αυτόν τον διαγωνισμό, τον Δήμαρχο και όλους τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα στην Επιτροπή που έκρινε πως το έργο μου άξιζε αυτή τη διάκριση. Σας ευχαριστώ και για τα πολύ ωραία λόγια που είπατε στην ανάλυση. Και εμείς ευχαριστούμε για την κατάθεση. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό να βραβεύεται κάποιος για την πρώτη του προσπάθεια και αυτό σημαίνει ευαλτήριο για περαιτέρω δημιουργία και δράση. Επειδή πιστεύω ότι η συγγραφή μπορεί να είναι ατομική και προσωπική υπόθεση, όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με τη βοήθεια και τη στήριξή τους έδωσαν μια πιο συλλογική χρειά στην προσπάθεια αυτή και πιστεύω ότι έχουν μερίδιο στη χαρά. Και θα ήταν παράληψή μου να μην τους πω. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Μικρασιατικής Ένωσης Περιστερίου, τον κύριο Βασίλη Τζιβίσκο και τη σύζυγό του Τζέννη για το υλικό που μου διέθεσαν και ήταν πολύτιμο στη δική μου μελέτη. Είναι εδώ και ο ιδρυτής της Ένωσης
μαζί, ο κύριος Δικόπουλος. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου θερμά, γιατί όταν τους ζήτησα να ανατρέξουν στο πολύ μακρινό παρελθόν τους και να μεταφέρουν βιώματά τους εξ απαλώνων ήχων, έτσι ώστε να μοιηθώ λίγο στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 50 που χρειάστηκε να αναφέρω στο έργο, το έκαναν με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία. Επίσης, να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου για την υπομονή που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Γιατί είχα κάνει κυριολεκτικά κατάληψη στον υπολογιστή χωρίς να το αφήσω κανένα περιθώριο δικής του πρόσβασης στα αρχεία. Και για το τέλος αφήνω... Στο βραβείο του ανήκει δηλαδή. Και για το τέλος αφήνω το γούρι μου, την κόρη μου, γιατί όταν μας δίθηκε από το διαγωνισμό να δώσουμε ένα ψευδόνυμο και όχι το πραγματικό μας όνομα, εγώ έβαλα το δικό της και καλά έκανα από ό,τι αποδείχτηκε. Μαρίλια, γιορτάζει και σήμερα, Μαριλάκη μου, χρόνια πολλά. Το πρώτο σας έργο είναι. Θερμά συγχαρητήρια. Είναι το πρώτο, ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό λέω μεγάλο. Είναι πολύ σπουδαίο να βραβεύεται κανείς με την πρώτη προσπάθεια. Περιμένουμε την προσοχή λίγο. Μακάρι, αλλά ελπίζω να εκδοθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έφημος Γνία, Γιασμίν, τρεις και μια νύχτες. Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, από το Ηράκλειο Κρήτης. Και η Λαμπρινή να αποδώσει και να βγάλετε μια φωτογραφία και οι τρεις σας. Και οι τρεις σας. Και οι τρεις. Γυρίστε λίγο, κύριε Αρβανιτάκη, προς τα εδώ, έτσι να σας βγάλουμε μία από εδώ. Ναι, βέβαια. Με τη σειρά μου και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Κριτικής, επίσης εκκρίσεως των έργων, επίσης τον κύριο Δήμαρχο και το Κέντρο Σπουδής Μικρασιατικού Πολιτισμού, και ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον κύριο Λουκά Χριστοδούλου, ο οποίος μου έδωσε τη δύναμη να έρθω εδώ στην Αθήνα, να δω το κέντρο και να το θαυμάσω. Πραγματικά ένα αξιόλογο έργο. Και να συναντήσω και την κόρη μου που είναι εδώ στην Αθήνα και εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω επίσης κάτι που πρέπει να το πούμε, ότι μέσα από το έργο μου υπάρχει μια ακτίνα τιμής για την ΕΜΑΚ. Για την ΕΜΑΚ. Είναι η υπηρεσία καταστροφών. Η οποία μου έδωσε και την ιδέα να γράψω το βιβλίο μετά από τις τόσες πολλές τιμές που πήρε δουλεύοντας στο τουρκικό έδαφος για τους σεισμούς του Σεπτέμβρη του 1999. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν τελειώσει η εκδήλωσή μας, το πρώτο μέρος εννοώ, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Χαραλάμπους που έχει έρθει και είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμού Πολυσύρου να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε σε αυτό το φιλόξενο χώρο του μικρασιατικού ελληνισμού. Ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμού Πολυσύρου, σας μεταφέρω το χαιρετισμό τόσο του Προέδρου Νίκου Λιβαδάρα, όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταφέρω ακόμη και τα θερμά μας συγχαρητήρια για τις δραστηριότητες του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού Νέας Ιωνίας και ιδιαίτερα για την πληθώρα των εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Σύλλογος, κυρίες και κύριοι Μικρασιατών Ερμού Πολυσύρου, δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια με αφορμή την από μέρους μου εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Ερμούπολης, όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθώ στη ζωή και τις τραγικές συνθήκες του θανάτου του πατέρα μου. Ήταν μια ημέρα μνημοσύνου για εκείνον, αλλά και για όλους όσοι καταδιώχθηκαν και σφαγιάστηκαν από το τούρκικο μαχαίρι. Η προσέλευση για εγγραφή μικρασιατών δεύτερης και τρίτης γενιάς στο σύλλογό μας ήταν πραγματικά συγκινητική.
Συγκινητική επίσης και η εγγραφή φίλων που ενίσχυσαν στην πράξη την όλη προσπάθειά μας να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις που οι γονείς μας μετέφεραν και στη Σύρο το 1922, μαζί με τις χάσκουσες τότε πληγές τους στο σώμα και στην ψυχή που τους προκάλεσε η τουρκική θηριωδία. Ο Γιάννης Ρουσουνέλος, φίλος του συλλόγου μας, έγραψε το βιβλίο «Και η ψυχή στη Σμύρνη», ορμόμενος από ένα πραγματικό περιστατικό. Το θάνατο του πατέρα μου Γεωργίου Δημητρίου Βόικου, που ήλθε στη Σύρο το 1922, 7 χρονών τότε, με τους γονείς του και τα 4 άλλα αδέλφια του, με διακαεί πάντοτε τον πόθο, να επιστρέψει στη γειτονιά που γεννήθηκε και να προσκυνήσει τα χώματά της. Αυτό του το όνειρο έγινε πραγματικότητα το Σεπτέμβριο του 1988, αλλά αποδείχτηκε μοιραίο. Η καρδιά του, καθώς φιλούσε το χώμα εκεί που έκανε τα πρώτα του βήματα, δεν άντεξε την τόση συγκίνηση. Και είναι πάντα νοπή στη μνήμη μου η στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο, 3 τα ξημερώματα, και άκουσα από την άλλη γραμμή τη σπασμένη φωνή της μητέρας μου να μου ανακοινώνει το συμβάν και να με καλεί να πάω άμεσα στη Σμύρνη, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν, στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Και όταν ο Τούρκος γιατρός από Ελληνίδα μητέρα που τον παρακολουθούσε, μας πληροφόρησε σε άψογα ελληνικά ότι ξεπέρασε το καρδιακό επεισόδιο και μπορούμε να τον μεταφέρουμε, η χαρά μας ήταν ανίποτη. Εκείνο το βράδυ υποσχεθήκαμε στον πατέρα μου ότι την επομένη το πρωί θα τον μεταφέρουμε στο Τσεσμέ και από εκεί Χίο, Αθήνα, με τελικό προορισμό τη Σύρο. Ήταν όλα έτοιμα. Όμως ξημέρωμα αυτής της ημέρας, ο γιατρός χτύπησε την πόρτα του ξενοδοχείου και μας ανακοίνωσε ότι ο πατέρας μου υπέστη νέο και θανατηφόρο αυτή τη φορά έμφραγμα. Έτσι, στη Σμύρνη, που πήρε την πρώτη αναπνοή, άφησε και την τελευταία του. Από εκεί άρχισε για μας μια οδύσσια μέχρι που να τον μεταφέρουμε και να τον θάψουμε στη Σύρο, τη δεύτερη πατρίδα, που τον αγκάλιασε τόσο και την αγάπησε και εκείνος πολύ. Η συγγραφή του μυθιστορήματος του Γιάννη Ρουσουνέλου, το οποίο περιέχει πληθώρα πραγματικών ιστορικών στοιχείων, καλυμμένων έντεχνα με το μανδύα του μύθου, μας έγινε γνωστή και όταν διαβάσαμε το μυθιστόρημα, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος του συλλόγου, πράγματι αισθανθήκαμε μια ιδιαίτερη συγκίνηση, αφού αναφέρεται στο πώς οι καταδιωγμένοι γονείς μας και προγονείς μας έφυγαν κυνηγημένοι από τη Σμύρνη και πώς ρίζωσαν σε μια πατρίδα νέα, τη Σύρο, στην οποία κατέφυγαν περίπου 10.000 άνθρωποι για να βρουν, όπως και βρήκαν, ασφαλές καταφύγιο. Η ιδέα της αποστολής του μυθιστορήματος προκειμένου να συμμετάσχει στον πανελλήνιο ετούτο διαγωνισμό τον οποίο προκηρύξατε, ανήκει στον πρόεδρο του συλλόγου μας, τον Νίκο Λιβαδάρα, ο οποίος παρότρινε τον συγγραφέα να λάβει μέρος βέβαιος ότι το βιβλίο του θα τύχει διακρίσεως όπως και έγινε. Ως Συριανή και ως μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη χαρά που μας δώσατε να ζήσουμε τη διάκριση του έργου ενός ανθρώπου που ασχολείται με το γραπτό λόγο 30 συνεχή χρόνια, αφού έχει να επιδείξει την έκδοση 2 μυθιστορημάτων, μιας ποιητικής συλλογής, αλλά και πληθώρας δημοσιευμάτων στα τοπικά μας έντυπα, ενώ είναι συνεκδότης και δημοσιογράφος της εφημερίδας της Κυκλαδίτικης «Ο Λόγος των Κυκλάδων». Στο ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του έργου που ο σύλλογός μας αποφάσισε να συμβάλλει ηθικά και οικονομικά στην έκδοση του βιβλίου του και η ψυχή στη Σμύρνη, με πραγματοποίηση ανάλογης εκδήλωσης στη Σύρο για την παρουσίαση και την προβολή του. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο μνήμης και μνημόσυνου σε όλους εκείνους που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, αλλά και εκείνους που ήλθαν στη Σύρο και έζησαν, μεταφέροντας τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, κοιμήλια ανεκτήμητα, των οποίων είμαστε θεματοφύλακες. Για όλα αυτά, σας ευχαριστούμε και θα θεωρήσουμε τιμή για το συλλογό μας μια στενότερη μεταξύ μας συνεργασία, πιστεύοντας ότι έτσι θα φέρουμε σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Δηλαδή, να παραμείνει ανεξίτηλη η ιστορική μνήμη του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και των γεγονότων της Μικράς Ασίας στις επόμενες γενιές και φυσικά ζωντανό και κάθε κομμάτι της πολιτιστικής και πολιτιστημικής παράδοσης που κληρονομήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you.
Το κέντρο στα 19 Δεκεμβρίου. Είναι σήμερα εδώ στο γραφείο.